Αυτά λοιπόν από το παιχνίδι των πράσινων πουλιών με τον κεραυνό Καλαμάτας. Το είδε το παιχνίδι. Δεν το είδα εγώ. Εδώ το είδε το παιχνίδι. Εδώ το είδα. Ο Άλεξ το είδε από κοντά. Ο Άλεξ το είδε από κοντά. Πήρε μια γεύση, εγώ αλλά το είδε το παιχνίδι. Εγώ είδα 7 γκολ, ο Άλεξ είδε 0. Άτυχος. Πραγματικά. Την άλλη φορά θα τα αλλάξουμε, παιδιά. Έχουμε την τύχη όμως τώρα. Τώρα έχουμε την τύχη να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα τον έχουμε στην παρέα μας απόψε. Τον έχουμε προλογίσει, τον κύριο Κώστα Λιμπερόπουλο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πλατό του Μπέλ. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι ό,τι καλύτερο στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τρέχουμε και το 2022 με τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες σε ένα πρωτάθλημα και σε έναν όμιλο που είναι αρκετά κουτσουρεμένος. Να μας πάτε λίγο βήμα-βήμα μέχρι στιγμής. Θεωρείτε ότι είσαστε σε καλό δρόμο στην ομάδα της Εράνης. Έρχεστε από ένα ισόπαλο αποτέλεσμα με την Κυπαρισία, από ένα ξεκούραστο τρίποντο με τον Τσικλητήρα Πύλου. Πού βρισκόμαστε μέχρι στιγμής, πού βρίσκεστε μάλλον? Ναι. Προερχόμαστε από το νικηφόρο αποτέλεσμα με τον Απόλλωνα Πεταλιδίου, που ήρθε πολύ δύσκολα στο τέλος του παιχνιδιού. Κοιτάξτε να δείτε, φέτος διανύουμε όλοι μας, αυτοί που ασχολούμαστε με τον ποδόσφαιρο τώρα και δεν το τοπικό, ερχόμαστε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Αντιμετωπίζουμε από την αρχή της χρονιάς με την πανδημία πολλά προβλήματα. Όλες οι ομάδες προσπαθούν να τα διαχειριστούν. Θεωρώ ότι εμείς εδώ στην Εράνη έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Θέλουμε να προσεγγίζουμε την προσπάθεια κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα που περνάει με την προπόνηση και με τους αγώνες. Και θεωρώ ότι στο τέλος το ταμείο θα είναι θετικό. Coach, έχετε 24 βαθμούς. Είστε ουσιαστικά σε ένα πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων πλέον, καθώς δύο ομάδες δεν συμμετέχουν. Και είστε τρεις ομάδες που διεκδικείτε την είσοδο στα play-off. Πώς βλέπετε αυτή την κούρσα, πώς βλέπετε η Κυπαρισία και Τέλο Άγρα, που ο Τέλος Άγρας είναι η έκπληξη, θα μπορούσαμε να πούμε, του πρωταθλήματος? Σίγουρα, το πρωτάθλημα βαίνει προς το τέλος. Πιστεύω ότι έρχονται 4 πολύ δύσκολα παιχνίδια για την ομάδα μου. Αρχή γενομένη από την Κυριακή που έρχεται με την ΑΟ Μεθόνης. Θέλω να πιστεύω ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και πιστεύω ότι ο στόχος των μπαράζ που έχει τεθεί από την αρχή της σεζόν, ότι πιστεύω ότι θα τον κατακτήσουμε. Αρκεί να έχουμε καλή ψυχολογία, θετική ενέργεια και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της σεζόν, του πρωταθλήματος βασικά, να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε αυτό που έχουμε από την αρχή της χρονιάς βάλει σαν στόχο. Κοιτάζοντας και τους δύο ομίλους, θεωρείτε τον δικό σας πιο ιδιαίτερο, πιο εύκολο, πιο δύσκολο? Πώς τον χαρακτηρίζετε, ενώ η άλλη πλευρά έχει φουλ παιχνίδια, φουλ αγωνιστικές? Ναι, κοιτάτε να δείτε. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι πιο δύσκολος ή πιο εύκολος. Απλά η ιδιαιτερότητα με το δικό μας όμιλο είναι ότι έχουμε δύο παιχνίδια με την αποχώρηση και του Τσικλητήρα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα παιχνίδια. Ο αγωνιστικός ρυθμός είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει μια ομάδα αγωνιστικό ρυθμό όταν έχει να παίξει, τουλάχιστον μιλάω για την ομάδα μου, έχουμε να παίξουμε από τις 19 Δεκεμβρίου επίσημο παιχνίδι. Mm-hmm. Σύντομα τις δύο διακοπές που γίνανε μέσα στο Γενάρη, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο 1,5 μήνα ομάδα έστω και τοπικού χαρακτήρα να κρατήσει σε αγωνιστικό ρυθμό παίκτες, παράγοντες, οτιδήποτε υπάρχει στο τμήμα μας. Να είμαστε σε μια λειτουργία, σε μια λειτουργική κατάσταση, ώστε να μπορούμε και να μπούμε και στο παιχνίδι που έρχεται της Κυριακής όσο δυνατόν πιο έτοιμοι. Θέλω να πιστεύω όμως ότι τα πρωταθλήματα με τον δύο ομίλων και οι δύο ομίλοι είναι πάρα πολύ δυνατοί και πιστεύω ότι τα μπαράζ που θα διεξαχθούν θα είναι πάρα πολύ δυνατά και σε πολύ καλό επίπεδο. Μιας και μιλάμε για παίκτες, η ομάδα έχει κάνει δύο εσωτερικές μεταγραφές. Τις χαρακτήριζα του Νίκου Κόλια και του Ορφέα Γκότσι που συμμετέχουν ξανά στην ομάδα. Θα προβεί και σε κάποιες περαιτέρω μεταγραφικές κινήσεις? Η προσπάθεια έγινε να γίνει μια-δύο μεταγραφές. Δεν έγινε, έως τώρα που μιλάμε δεν έχει γίνει κάτι έτσι, δεν έχει τελειώσει κάτι. Μέχρι αύριο που εκπνέουν και μεταγραφές, νομίζω ότι θα γίνει η προσπάθεια να γίνει μια κίνηση για την ομάδα ενίσχυσης. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά που υπάρχουν στο ρόστερ. Θεωρώ ότι έχουν τραβήξει αυτά το κανάλι έτσι, και έχουν φέρει την ομάδα αυτή οι ποδοσφαιριστές εδώ. Εγώ προσωπικά και να μην γίνει,
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στο ρόστερ μας. Και το ξαναλέω και πάλι ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτα λειτουργικοί, να εμπνέουμε υγεία και από εκεί και μετά ό,τι έρθει, είναι θυμητό. Η ενίσχυση που λέτε αφορά μια συγκεκριμένη γραμμή, δηλαδή επιθετικά θα επιδιώξετε να κάνετε κάποια κίνηση ή τα μετώπιστε να θωρακίσετε? Όχι, σε φάση που είμαστε θεωρώ ότι αν γίνει μια κίνηση όπου, σε οποιαδήποτε γραμμή και να γίνει, θεωρώ ότι είναι στα σύν της ομάδας. Δεν υπάρχουν και επιλογές για να μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε την κατάλληλη στιγμή. Αυτή τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, προσπαθούμε με πολύ δύσκολα έτσι, καταστάσεις, να το πω έτσι, γιατί δεν υπάρχουν και διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές. Αν γίνει κάτι, δηλαδή μέχρι αύριο το μεσημέρι που τελειώνουν και οι μεταγραφές, να το φέρουμε στην ομάδα. Αλλά αν δεν γίνει, όπως ξαναείπα, αν δεν γίνει, εμείς όπως ήμασταν θα πορευτούμε. Βρίσκεστε στον πάγκο για πολλά χρόνια ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους Μεσσηνίας, της Εράνης. Έχετε προσδώσει μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, ένα πολύ επιθετικό σύνολο που από την αρχή μπαίνει για να παίξει ποδόσφαιρο σε κάθε γήπεδο. Πόσο δύσκολο είναι να συνδυαστεί αυτό με τους υψηλούς στόχους που έχετε κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι αυτή. Το μυστικό είναι ότι ο Συλλόγος προσπαθεί να βελτιώσει τις γηπαιδικές συνθήκες κάθε, να το πω έτσι, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο η ομάδα να πρωταγωνιστήσει όταν βλέπουμε ομάδες, ειδικά φέτος στο τοπικό, που έχουν εκτοξευθεί κάποια μπάντερ, έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είμαστε λειτουργικοί και να διεκδικούμε, πραγματικά μας βάζει και εμάς σε ένα δρόμο το οποίο έχουμε ένα φρενή ρυθμό καθημερινό, να μπορέσουμε η ομάδα να προσφέρει να δίνει το 100% για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική και να διεκδικεί. Μιλώντας για γηπεδικές συνθήκες, είπατε ότι γίνεται, καταβάλλεται από εσάς μια προσπάθεια για τη συντήρησή τους. Βρίσκεται στήριξη σε αυτό το κομμάτι ή από τους τοπικούς φορείς, από την αυτοδιοίκηση προφανώς? Σίγουρα. Ο Δήμος κ. Λεβεντάκης, ας μη τι άλλο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ εδώ τις γηπεδικές συνθήκες. Διαθέτουμε τρία γήπεδα. Πραγματικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να μπορέσουν να συντηρηθούν από τη Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι είναι το προνόμιο της ομάδας αυτό, είναι ότι έχει όλη τη βάση για να μπορέσει να δει την επόμενη μέρα και να αξιοποιεί όλο αυτό το πλάνο που έχουμε το πενταετές. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και το σασίν μας, δηλαδή αυτό είναι η παρακαταθήκη μας, δηλαδή ότι έχουμε εγκαταστάσεις, έχουμε βάση. Μπορούμε να δούμε τις επόμενες μέρες με καλύτερο έτσι, με μέλλον, με καλύτερη ματιά, να προσθέσουμε και άλλα πράγματα στην ομάδα και να έχουμε ψυχολογία ώστε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε λειτουργικοί και ανταγωνιστικοί. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε γενικά το Μεσσηνιακό ποδόσφαιρο και τον πρώτο όμιλο και έχετε αντιμετωπίσει και πρόσφατα τον Πανθουριακό σε ένα φιλικό, ποιες ομάδες βλέπετε να ξεχωρίζουν και ως φαβορί από τον πρώτο όμιλο για την είσοδο στο play-off? Θα να δείτε, οι ομάδες που το βλέπουμε και στο βαθμολογικό που διεκδικούν είναι η Θουρία, η Μάνη και ο Πάμισος. Θεωρώ ότι θα πάει μέχρι το τέλος. Είναι και οι τρεις πάρα πολύ καλές ομάδες. Έχω αντιμετωπίσει τη Μάνη στο κύπελο και τη Θουρία και τον Πάμισο σε δύο φιλικά παιχνίδια. Θεωρώ ότι θα γίνουν πάρα πολύ καλά παιχνίδια στο μπαράζ που όποιες και οι τρεις που θα διεκδικήσουν, οι δύο που θα βγουν, θα γίνουν πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Θα είναι πάρα πολύ έτσι, θα αφήσουν επαμείωτο το ενδιαφέρον στο φιλαθλό κοινό. Και εδώ θέλω να πω και μια συμβουλή στους αρμόδιους παράγοντες και αυτά που τώρα που βαίνουμε προς το τέλος της σεζόν, ότι να προσέξουν αυτά τα παιχνίδια, να βοηθήσουμε τους διαιτητές, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο τους. Όλοι εμείς που υπηρετούμε το Μεσσηνιακό ποδόσφαιρο και θέλουμε να βλέπουμε καλό θέαμα και να είμαστε λειτουργικοί και να απολαύσουμε ωραίο ποδόσφαιρο, και να το πω, ο καλύτερος ας πάρει αυτό που του ανήκει, δηλαδή να όλοι μας να βοηθήσουμε στη σωστή κατεύθυνση, να διεξαχθούν και τα μπαράζ υποβιβασμού αλλά και τα μπαράζ
ανόδου, με πολύ καλές συνθήκες από όλους τους αξιωματούχους που θα συμμετέχουν σε αυτά τα παιχνίδια. Είτε λέγεται προπονητές, είτε λέγονται ποδοσφαιριστές, είτε λέγεται παράγοντες, είτε λέγεται αρμόδια αρχή, αρμόδια όργανα που θα οργανώσουν αυτά τα παιχνίδια. Αυτό προφανώς το αναφέρετε με αφορμή και τις ανακοινώσεις που υπήρξαν αυτό το διήμερο, τριήμερο. Έχετε βρεθεί κι εσείς σε μια δυσμενή τέτοια θέση απέναντι στη διαιτησία? Όχι, δεν το λέω με μενόμενους από τις ανακοινώσεις που είδαμε πρόσφατα. Απλά, εντάξει, λέγονται πολλά ήδη, ξεκινήσαμε και διαβάζουμε. Είναι δύσκολα τα παιχνίδια πλέον, βαίνουμε προς το τέλος. Οι ομάδες έχουν πολύ άγχος, οι παράγοντες έχουν πάρα πολύ άγχος, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και όλοι μας εμείς που θέλουμε να διεξαχθούν τα παιχνίδια επίσης όρις και να μην έχουμε τίποτα έτσι ευτράπλα, να το πω έτσι. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι από τη μεριά μας να γίνουν ομαλά η διεξαγωγή των παιχνιδιών και να γίνουν τα παιχνίδια όσο δυνατόν με καλύτερες συνθήκες και να νικήσει ο καλύτερος ή να πετύχει τους στόχους ο καθένας όσο δυνατόν καλύτερες συνθήκες. Όπως αντιλαμβάνομαι και από τα λεγόμενά σας, η Εράνη έχει σκοπό να διεκδικήσει μέχρι τέλους την κατάκτηση του πρωταθλήματος και συνεπώς την ευκαιρία για άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, ο στόχος είναι η είσοδος στα μπαράζ, εξ αρχής. Να μπούμε στα μπαράζ και από εκεί και μετά να το δούμε στο γήπεδο. Αν μπορέσουμε και μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, θα το διεκδικήσουμε. Ο στόχος εξ αρχής είναι ανταγωνιστικός, να κάνουμε πρωταθλητισμό, αλλά με υγιή σκεπτόμενα έτσι, πλάνα. Όχι, να το πω έτσι, με οποιοδήποτε κόστος. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε με σωστές έτσι, κατευθύνσεις ποδοσφαιρικές, να το δούμε στο γήπεδο, αν εφόσον και μπορούμε, πραγματικά να τα δώσουμε όλα και να ικανοποιηθούμε με βάση το στόχο που έχουμε θέσει. Επειδή είστε και ένας σύλλογος ο οποίος δεν λειτουργεί μόνο εντός των αγωνιστικών χώρων, έχει πλούσια προσφορά και εκτός αυτής με φιλανθρωπικό πρόσημο και έχουμε δει και τα τουρνουά τα οποία διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι να έχουν αυτό το χαρακτήρα. Έχετε σχέδια για το μέλλον που θα απευθυνθούν στην κοινωνία? Ναι, σε αυτό το κομμάτι πραγματικά είναι στην πυραμίδα του πλάνου της ομάδας μας. Δεν είμαστε μόνο... η ομάδα η δραστηριότητα δεν φτάνει μέχρι ένα αγωνιστικό παιχνίδι ή μια προπόνηση. Πραγματικά κοιτάμε πολύ αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τα τουρνουά, τα παιχνίδια με τις μικρές αναπτυξιακές ηλικίες έχουν γίνει 4 παρελλήνια τουρνουά στα Φιλιατρά. Πραγματικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και πολύ χαρούμενος που θεσμοθετήθηκε στα Φιλιατρά να γίνονται πανελλήνια τουρνουά αναπτυξιακής ηλικίας. Και όλες οι δράσεις αυτές, είτε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι που έγινε πρόσφατα και το Κέντρο Υγείας Φιλιατρών, είτε δράσεις, δραστηριότητες φιλανθρωπικού χαρακτήρα ή για μικρά παιδιά, πραγματικά είμαστε αρρωγοί, είμαστε μπροστάριδες, να το πω έτσι, είμαστε πρόθυμοι όλοι μας, όχι μόνο στην Εράνη, αλλά και η κοινωνία των φιλιατρών, να γίνονται τέτοιες κατευθύνσεις και τέτοιες δραστηριότητες. Χρειάζεται από άλλους, φαντάζομαι, να μιμηθούν αυτό το παράδειγμα. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Χρειάζονται θαρρό και από άλλους να μιμηθούν αυτό το παράδειγμα. Νομίζω ότι οι καιροί το επιβάλλουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Σίγουρα. Πραγματικά, οποιοδήποτε αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες είναι άξιος συγχαρητηρίων. Και στις εποχές που ζούμε, με την πανδημία, με την δυσκολία που βιώνουμε όλοι μας, πραγματικά τέτοιες προσπάθειες πρέπει να επικροτούνται και πρέπει να στηρίζονται από όλους τους φορείς. Βλέπουμε και μία τάση που έχει η Εράνη, μία ξεκάθαρη φιλοσοφία να στηρίζει τα δικά της παιδιά, παιδιά που βγαίνουν από τις ακαδημίες, από τα σπλάχνα. Θα συνεχίσει αυτή τη φιλοσοφία η ομάδα? Είναι μονόδρομος, Βασίλη, θα σου πω. Είναι μονόδρομος αυτό να γίνεται, γιατί πλέον, να το πω και έτσι, ωραία, βάζουμε ένα πλάνο, βάζουμε ένα στόχο, κάνουμε ένα budget. Από εκεί και μετά όμως αυτό το budget δεν μπορεί να εκτιναχθεί ούτε να εκτροχιαστεί. Να σου το πω και θα σου θέσω και έτσι. Δεν μπορείς να λες ότι ασχολούμαι με εραστηνικό ποδόσφαιρο και να μην στηρίζω νέα παιδιά. Δεν μπορείς να λες ότι ασχολούμαι με εραστηνικό ποδόσφαιρο και η συνεργασία να είναι μόνο οικονομική.
Όλα, ναι, εντάξει, εννοείται ότι για να φτάσεις σε ένα επίπεδο και να πρωταγωνιστήσεις και να κάνεις πρωταθλητισμό, πραγματικά θέλεις και άλλα πράγματα, όπως να φέρεις 3-4 καλούς παίκτες επαγγελματίες και να στηρίζουν την όλη κατάσταση. Αλλά για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα επίπεδο, τα έχεις όλα ανάγκη. Από την κάτω κατηγορία, δηλαδή από τη νίκη πλάτης π.χ. που είναι η δεύτερη ομάδα των φιλιατρών, που είναι β' τοπικό, μέχρι και τις ακαδημίες που τροφοδοτούν όλο αυτό τη συνέχεια για να μπορέσει η ομάδα να είναι σε ένα καλό επίπεδο. Έχουμε ανάγκη να δουλεύουμε νέες ηλικίες, μικρά παιδιά, παιδιά που έχουν όρεξη, πραγματικά να κάνουν να βάλουν στόχο. Και εδώ να σου πω και το άλλο, οι Εράνοι, ας μη τι άλλον, έχουν φύγει ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει Champions League, που έχουν κάνει μεγάλες καριέρες, δεν χρειάζεται να αναφέρω τα πολλά ονόματα, να μην αδοκίσω και κάποιον. Νομίζω ότι αν αριθμίσω κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο από το σύλλογο εδώ της Εράνης, θα σου πω ότι είναι πάνω από 20-25 παιδιά που έχουν παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο την τελευταία 15 ετία. Είναι τεράστια οπότε η αυτό. Ορίστε. Είναι τεράστια, ναι, είναι η παράδοση στην παραγωγή παικτών. Παράδοση. Αυτό είναι το DNA μας πλέον. Θέλουμε να βλέπουμε μικρούς εξελίσσουμε ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας να εξελίσσονται, να προοδεύουν. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Μέσα από την ομάδα να προοδεύουν και σε μαθήματά τους, στη ζωή τους, στην κοινωνία, στις δουλειές τους και όλα. Αλλά από εκεί και μετά, πραγματικά μας χαροποιεί ότι η ομάδα εδώ, τα Φιλιατρά, η Εράνη, έχει βγάλει σπουδαίους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει σε μεγάλο επίπεδο επαγγελματικό. Και νομίζω ότι η Εράνη έχει προσφέρει πανελλαδικά, πανελλήνια στο ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν είναι μόνο στο τοπικό. Μπορεί η ομάδα να ανέβει και μια φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική, να ήταν επαγγελματική εγωρία τότε. Αλλά θεωρώ ότι έχει προσθέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί μπορεί να δικήσω κάποιον και να πραγματικά δεν το θέλω πραγματικά. Αλλά πάρα πολλά παιδιά που έχουν ξεπηδήσει από την Εράνη Φιλιατρών και πραγματικά έχουν κάνει πολλά πράγματα στη καριέρα του, στη ζωή του γενικά. Με αυτό το σημαντικό και σπουδαίο μήνυμα για τα νέα παιδιά, στα οποία θα πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Θα σας ευχηθούμε τα καλύτερα για τη συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ και τιμή μου για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.